Λοιπόν, Summer Edition, και τώρα που θέλουμε πραγματικά να βρούμε τον καλύτερο χώρο και τα καλύτερα προϊόντα για να μπορέσουμε να φροντίσουμε σωστά, υγιεινά και με συνέπεια τους μικρούς μας φίλους, τα αγαπημένα μας σκυλάκια, φυσικά δεν θα μπορούσα να μην έχω τον αγαπημένο μου φίλο, τον Άρη Τσολαόρα, ο οποίος είναι, πέρα από καταπληκτικός, εκπληκτικός γκρούμερ, είναι και διαθέτει, είναι ιδιοκτήτης ενός από τους καλύτερους χώρους, τα καλύτερα σαλόνια ομορφιάς και καλοπισμού για τους μικρούς μας φίλους, για τα σκυλάκια μας. Καλησπέριζω λοιπόν τον αγαπημένο μου το φίλο. Τι κάνεις, Άρη μου? Μα είμαι καταπληκτικά, είναι τα σωμάτια. Μα είσαι, έχεις αδυνατήσει, έχεις ομορφύνει, τρέχεις συνέχεια, κάνεις καινούργια πράγματα και ήρθες εδώ όχι μόνο για να μιλήσουμε για το δικό σου το χώρο, αλλά για να παρουσιάσουμε και κάποια θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ τους ιδιοκτήτες των σκύλων. Όπως είναι αυτό το για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Σωστή διατροφή. Έτσι, μπράβο. Θέλω να μου πεις λοιπόν, για έναν ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να μην το γνωρίζει, τι πρέπει να κάνει για να πει ότι εγώ έχω κάνει τα πάντα ούτως ώστε ο σκύλος μου να τρέφεται σωστά υγιεινά και να μην αντιμετωπίσει μετέπειτα προβλήματα λόγω της διατροφής του? Ο σοφός λαός λέει, είμαστε αυτό που τρώμε. Σωστό. Ισχύει και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Ακριβώς. Είναι κανόνας. Όταν τρεφόμαστε σωστά, θα έχουμε μια πολύ καλή υγεία. Το ίδιο ισχύει για το σκυλάκι μας. Πολλές φορές όμως οι ιδιοκτήτες λίγο χάνονται. Ναι. Είτε από αυτά που θα ακούσουν από κάποιον στο πάρκο που θα βγάλει βόλτα, είτε από μια διαφήμιση, χωρίς να θέλουν να πω τίποτα, αλλά καλά είναι να απευθύνονται σε ειδικούς ανθρώπους. Γενικά, επειδή υπάρχει μια τεράστια γκάμα διατροφής στο σκύλο, μπορεί να επιλέξουν πάρα πολύ καλές επιλογές. Πάρα πολύ καλές επιλογές. Το πρόβλημα είναι, το ιδανικό μάλλον θα ήταν, όχι να μαγειρεύαμε εμείς, το τέλειο. Μα τα τρώνε τα. Θες να πεις δηλαδή να κάνουμε ξεχωριστό τσουκάλι για το σκυλάκι. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις πλέον, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το κάνει. Εκτός αν έχει το χρόνο και τα χρήματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και, να το έχεις, και προσωπικό σεφ να έχεις, ειδικό, δεν μπορείς να το κάνεις. Να πετύχεις ακριβώς τις αναλογίες που πρέπει. Δεν γίνεται. Εδώ έρχεται λοιπόν να καλύψει αυτό το κενό η ξηρά τροφή. Ξηρά τροφή λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ακριβώς. Όμως θεωρώ ότι και εκεί, επειδή έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές εταιρείες που προτείνουν διάφορα, και εκεί πρέπει να έχεις έναν ειδικό άνθρωπο να σε προσανατολίσει. Ποια είναι η σωστή ξηρά τροφή για το δικό σου το κατοικίδιο? Έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όσο πιο φτηνή είναι μια ξηρά τροφή, τόσο πιο ακριβή είναι. Περίεργο, Πώς το λες, δηλαδή πώς το λέω. Περίεργο, Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάρουμε μια πολύ φτηνή τροφή, σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι σκουπίδια. Ναι. Που σημαίνει ο σκύλος μας τρώει και βγάζει και δεν έχει πάρει βιταμίνες. Άρα δεν έχει πάρει τα συστατικά που χρειάζεται για το σχέδιο. Απέναντίας, τα συστατικά που πήρε είναι λαχανικά που έχουν αμαραθεί και τα βάζουν μέσα, κρέας που έχει λήξει κατεψυγμένο, γενικά τραγικής ποιότητας πρώτη ύλη, πολύ καλαμπόκι σιτηρά μέσα, που αυτό είναι τραγικό. Ναι. Γιατί ο σκύλος μας δεν είναι κότα να φάει σιτάρι, κρυφάρι, καλαμπόκι. Σωστά. Έτσι. Ποια είναι λοιπόν, όσο πιο. Όχι πιο ακριβή, όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε, τόσο πιο καλή είναι η ποιότητα. Τώρα, ποια είναι η καλή τροφή? Τι πρέπει να έχει μια καλή τροφή? Μια καλή τροφή πρέπει να έχει όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται ένα σκύλος. Mm. Πρέπει να έχει φυσικά και φυτικά συντηρητικά και όχι χημικά. Ναι. Και δεν πρέπει να έχει σιτηρά. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν να προτείνουμε, όπως βλέπουμε εδώ και στις φωτογραφίες, για τους φίλους και τις φίλες μας λοιπόν, μία εταιρεία που εσύ την εμπιστεύεσαι πάρα πολύ, που είναι μία εταιρεία που εσύ, πρόσεξε, τι δουλεύω εσύ, τι δουλεύεις. Εσύ έχεις στο χώρο σου, που είναι χώρος πραγματικά αξιόπιστος, και ένας χώρος που θα βρείτε και έχει τις δικές σου τις υπηρεσίες μέσα, που είναι καταπληκτικές, αλλά προτείνεις, ως γνώστης εσύ τόσα χρόνια, δίπλα στα σκυλάκια, τροφές που εσύ εγκρίνεις. Καταλάβες, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν την εταιρεία Core σήμερα να παρουσιάσουμε. Έτσι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι στο δικό μου σαλόνι ομορφιάς δεν υπάρχουν 15 διαφορετικές κροκέτες. Μπράβο, υπάρχει Core. Υπάρχει Core. Την έχω επιλέξει γιατί έχω ψάξει. Έχει πάρα πολύ φρέσκο κρέας μέσα και αυτό σημαίνει πολύ καλή αφομοίωση. Mm-hmm. Βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη. Βλέπουμε εδώ, μπράβο. Θα δούμε τώρα εδώ, μπράβο, ακριβώς. Ναι, ναι. Και μια συσκευασία όπου είναι κοτόπουλο. Κοτόπουλο γαλοπούλα είναι συγκεκριμένη. Γαλοπούλα για το σκυλάκι μας. Και είναι για ενήλικα συγκεκριμένη. Ρε Ζιάρη, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ επιλεκτικός και πολύ αυστηρός στις επιλογές σου, τι είναι αυτό
που σε κέρδισε στην εταιρεία Core και εσύ πλέον συνεργάζεσαι αποκλειστικά με αυτή την εταιρεία. Θα σου πω. Όταν ξεκίνησα τη συνεργασία, άρχισα να την προτείνω στους ιδιοκτήτες, στους πελάτες μου, και εκείνοι οι ίδιοι μου μιλούσαν για τα αποτελέσματα. Αυτή, μπράβο, πολύ ωραία. Μου μιλούσαν για τα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι απίστευτη τρίχα έχει κάνει ο σκύλος μου, που δεν χάνει τόσο πολύ τρίχα όπως παλιά, πόσο πιο πολύ γενικά ζωηρός είναι ο σκύλος. Βέβαια. Επίσης, ένα πολύ καλό, ένας καλός τρόπος για να καταλάβουμε αν η κροκίδα είναι καλή, είναι όταν τα κόπρανα του σκύλου μας δεν λερώνουν εκεί που θα πέσουν. Α, είδες, δεν το ξέρω. Έτσι, βέβαια, δεν είναι μαλακά και λερώσουν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και γενικότερα, δουλεύοντάς τα μηνύματα που πήρα από τους ιδιοκτήτες είναι ότι είναι σούπερ ευχαριστημένοι από τη συγκεκριμένη κροκέτα. Αυτή λοιπόν είναι η τροφή, είναι, μάλλον όχι η τροφή συγκεκριμένη, είναι μία συσκευασία από τις τροφές τις οποίες έχει η εταιρεία Core. Μπράβο. Και για να την προτείνει ο Άρης Αλαόρας που είναι τόσα χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο που έχει να κάνει με τα σκυλάκια και δεν λέμε μόνο για το καλοπισμό, γιατί δεν είναι μόνο ο καλοπισμός, εσύ έχεις ένα χώρο που έχει μέσα προϊόντα, που έχει μέσα τροφές κτλ. Για να το λες εσύ, εγώ μπορώ να μην έχω κατοικίδιο, αλλά σε εμπιστεύομαι με κλειστά τα μάτια. Θα σου πω κάτι. Καταρχήν βγαίνει σε πάρα πολλές γεύσεις. Η Core βγαίνει σε πάρα πολλές γεύσεις. Δηλαδή βγαίνει σε λαιμός, μπορεί να βγει σε γαλοπούλα, κοτόπουλο, πάρα πολλά. Ναι. Ένα αυτό. Και επίσης έχει και κουτάβια, ενήλικα, ηλικιωμένα. Α, πάρα πολύ. Για την ηλικία, Ναι. Μάλιστα. Πραγματικά ο ιδιοκτήτης θα δει άλλο σκύλο. Πω, για να το λες. Δεν εσύ την αλλάζω. Γι' αυτό έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Θα δει άλλο σκύλο. Το έχεις πρόταση, φαντάζομαι, και από πολλές εταιρείες να συνεργαστείς. Εσύ είσαι αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία Core. Ακριβώς. Και μιλάμε για σένα που πόσα χρόνια είσαι εσύ, Άρη μου, μέσα στο επαγγελμα. 30 χρόνια. 30 και ας μη σου φαίνεται. Πότε ξεκίνησα, από τα 5 σου. Ναι. 30 χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο. Ξέρεις και ξέρεις. Έχεις γνωρίσει και έχεις γνωρίσει. Core, λοιπόν, η εταιρεία που εμείς σας προτείνουμε για τα δικά σας τα σκυλάκια. Θέλεις να μου πεις επιγραμματικά τι μπορεί να βρει κάποιος από θέμα τροφής. Εμείς δείχνουμε ενδεικτικά κοτόπουλο, γαλοπούλα, ξηρά τροφή. Εντάξει, μπορεί να βρει σολομό, μπορεί να βρει πολλές γεύσεις. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε για το τηλέφωνο, οπότε μπορεί κάποιος να καλέσει και να πάρει και τα δώρα του. Α, λοιπόν, τα τηλέφωνα που βλέπετε. Βγάλτε μου λίγο τις φωτογραφίες, θέλω να μας δω εμάς μαζί. Λοιπόν, τα τηλέφωνα που βλέπετε τώρα, μπράβο, μπορείτε να καλέσετε τώρα, να συνομιλήσετε, γιατί είναι τα δικά σου τα τηλέφωνα, να συνομιλήσετε και τώρα. Όσοι ενδιαφέρεστε να δοκιμάσετε για τα σκυλάκια σας στην εταιρεία Core, θα σου πούνε εσένα τώρα τα στοιχεία κτλ. Θα πάρετε και δώρα. Άρα η εταιρεία Core δίνει και δώρα. Έξι συσκευασίες συγκεκριμένες. Έξι συσκευασίες. Ναι, όποιος προλάβει, έξι συσκευασίες δωρεάν. Παιδιά, εδώ, βλέπετε, μπράβο, μείνε εδώ. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε. Όσοι τηλεφωνήσετε τώρα, έχετε έξι συσκευασίες εντελώς δωρεάν από την εταιρεία Core. Την αξιόπιστη εταιρεία τροφής, σωστής τροφής και εμπιστής, για να μπορέσουμε να πούμε ότι τα σκυλάκια μας τρέφονται υγιεινά, σωστά και με επάρκεια. Τον πρώτο μήνα κιόλας θα δουν τη διαφορά. Το πρώτο μήνα, λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα, δεν θέλω να χάνετε χρόνο, είναι λίγα τα δώρα για πολύ συγκεκριμένους, θα δώσουμε ξανά και πάλι θα το δούμε. Και τώρα να πούμε και λίγα πράγματα, να αλλάξουμε και λίγο από κάτω, να πούμε και λίγα πράγματα για το Dogs Kingdom, τον αγαπημένο μας χώρο. Ωραία. Όπου τι κάνουμε, εκεί ερχόμαστε, αφήνουμε το σκυλάκι μας, εγώ έχω δει κόσμο που το αφήνει και φεύγει, γιατί σε εμπιστεύεται με κλειστά τα μάτια, όπως λέμε, το καλοπίζουμε, το φτιάχνουμε, το περιποιούμαστε, το παίρνουμε και φεύγουμε. Πες μου λίγο πώς το έχεις καταφέρει όλο αυτό. Και πες μου πώς γίνεται, εγώ όσες φορές είδα, να βλέπω τόσο αγαπημένους πελάτες και τόσο ευχαριστημένους που έχετε γίνει φίλοι. Κάθε ένας στη δουλειά του πρέπει να βελτιώνεται για να εξελίσσεται. Εντάξει. Κυνηγώντας λοιπόν σεμινάρια, ναι, που σε ενδιαφέρουν, εξελίσσεσαι καθένας στον χώρο του. Έτσι κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια δουλειά που την κάνουμε από αγάπη. Καλά, το έχω ξαναπεί, ακριβώς, ότι πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί με πληρώνουν. Ακούγεται περίεργο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, θες να πεις ότι σε γεμίζει τόσο πολύ αυτό, ακριβώς, που κάνεις, που για σένα είναι ένας τρόπος ανταμοιβής. Ξέρεις γιατί. Κάθε σκύλος είναι ένας καμβάς άδειος που δημιουργείς. Τον ίδιο σκύλο μπορείς να τον δημιουργήσεις και να τον καλοποιήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Άρα, ναι, ποτέ δεν βαριέσαι. Κάθε σκύλος είναι διαφορετική προσωπικότητα και χαρακτήρας. Οπότε πάλι δεν βαριέσαι. Ναι. Ποτέ μα ποτέ δεν μπορείς να βαρεθείς. Αν πραγματικά δεν είσαι της φιλοσοφίας ξυρίζω, που εμείς δεν το κάνουμε αυτό, καλοπίζουμε. Μα καλοπίζεις, ήρθα. Οπότε, και κάναμε και ρεπορτάζ στο χώρο σου, με πόση αγάπη, και θυμάμαι ένα σκυλό συγκεκριμένα που είχε πάρα πολύ τρίχα. Παιδιά, πόσες ώρες σε πήρε?
Πόσες ώρες εσύ. Αυτό έγινε με το ψαλίδι. Δεν ξεκατάς το σκυλάκι. Αυτό έγινε με το ψαλίδι. Αφιερώνεις χρόνο, ναι, αυτό. Αυτό έγινε με το ψαλίδι. Το συγκεκριμένο, σε κάποια άλλη εκπομπή το είχαμε δείξει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Κάποιος ερχόμενος σε εμάς πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει κάνει αποπαρασίτωση το σκύλο του για ψήλου τσιμπούρια. Δεν βάζουμε σκυλάκια που δεν έχουν κάνει αποπαρασίτωση. Δεν θέλουμε να μεταφερθούν ασθένειες ή εξωπάρασμα. Ναι, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί ψήλοι και τσιμπούρια. Δεύτερον, στον χώρο μας υπάρχει κλίβανος και υποστηρωτής. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε εργαλεία, μπαίνουν κατευθείαν για υποστήρωση για να πάνε στον επόμενο σκύλο. Πάρα πολλά προβλήματα, δερματοπάθειες που μεταφέρονται από τον ένα σκύλο στον άλλο. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Το έχουμε λύσει το πρόβλημα αυτό. Η καθαριότητα είναι το πιο σημαντικό πολύ κομμάτι. Σημαντικό, πάρα πολύ. Και μετά λειτουργούμε ανάλογα με το τι θέλει ο ιδιοκτήτης, τι φανταζόμαστε εμείς καλύτερο για το σκύλο και βρίσκουμε μια. Κοίταξε, να το πούμε με λίγα λόγια. Το απόλυτο σκαλοπισμός από το Α μέχρι το Ω βήμα, να το πω κάπως έτσι, για να μπορείτε μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, δεν είναι. Περίπου μια μισή ώρα, ανάλογα στο φιλί. Ολοκληρωμένο, να το πάρετε το σκυλάκι και να είστε ήσυχοι. Λοιπόν, με κάθε καλοπισμό του σκύλου σας, το βλέπετε από κάτω, κερδίστε ένα υπέροχο δώρο. Προσέξτε, μέσα από την εκπομπή, επειδή τον έχω εδώ τον Άρη και είναι και φίλος μου και είμαστε πάρα πολύ καιρό συνεργάτες, ο Άρης έχει καταφέρει και έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για την εκπομπή υπέροχα δώρα. Πραγματικά δώρα. Δηλαδή δεν λέω δώρα, ελάτε και θα δούμε. Π.χ. να το δείξω αυτό. Ναι, πέρα, αυτό. Να δείξω λοιπόν ενδεικτικά με κάθε καλοπισμό, ο οποίος ήδη θα έχετε πάρα πολύ καλή τιμή, δεν το συζητώ αυτό. Εξαιρετικές τιμές, εσείς ξέρετε, εξαιρετικές τιμές. Με κάθε λοιπόν καλοπισμό θα κερδίσετε και ένα δώρο που θα δίνετε κάποια χρήματα. Π.χ. τι είναι αυτό το δώρο ένα τώρα. Σαμαράκι. Γουρέκ στήθος, σαμαράκι. Σαμαράκι. Λέει. Για πες δηλαδή στους φίλους μας, ξέρουν οι φίλοι μας. Τι λέω καλέ, εγώ επειδή δεν έχω κατοικίδιο, δεν το πολύ ξέρω. Είναι ένας τρόπος να το φορέσουμε και να κρατάμε το σκύλο μας με ασφάλεια χωρίς να τον πνίγει στην ταρχία στο λαιμό, γιατί φορκέται στο στήθος, το σαμαράκι. Έτσι. Υπάρχει σε πολλά μεγέθη και χρώματα. Και είναι ειδικά σχεδιασμένο και μελετημένο έτσι ώστε να μην ζεσταίνεται, αλλά να περνάει ο αέρας και να δροσίζεται το σκυλάκι μέσα. Σετ με το λουράκι αυτό, του. Συγγνώμη, αυτό είναι εντελώς δωρεάν. Δώρο με κάθε καλοπισμό. Ένα από τα δώρα που δίνει ο αέρας. Να σας το πω διαφορετικά. Υπάρχουν ακόμα πολλά και τέτοια. Να έχετε, θα δει πόσα χρήματα περίπου κοστίζει αυτό. Πάνω 14 με 17. Καμιά 20, κάνε 20 ευρώ. Εξαρτάται εγώ σου λέω. Το τέτοιο, δηλαδή, να πάρετε παραδείγματος χάρη ένα τέτοιο δωράκι που και να έχετε, όπως έχουμε τα παιδιά μας, το ξέρετε εσείς οι ιδιοκτήτες και θέλουμε να τους αλλάζουμε ρουχαλάκια, να είναι δεν είναι ποτέ αρκετό. Καλοπισμό θα πάτε να κάνετε που θα κάνετε. Εάν τώρα τηλεφωνήσετε και πάτε και κάνετε τον καλοπισμό σας στον Άρη, και λιγότερα χρήματα θα δώσετε και θα πάρετε και το δώρο σας. Δώρο λοιπόν σε όλους όσοι θα τηλεφωνήσουν τώρα για να πάνε να κάνουν τον καλοπισμό που έτσι και αλλιώς θα κάνατε κάπου αλλού, θα πάτε εδώ, θα τον κάνετε ολοκληρωμένο, θα τον κάνετε εκπληκτικό, με πραγματική ασφάλεια για το κατοικίδιό σας και θα τσιμπήσετε και το δωράκι σας. Εκεί τα δώρα που δίνει δεν είναι του 2 ευρώ, 3 ευρώ, είναι γύρω στα 15-20 ευρώ το καθένα. Δεν το συζητώ. Είναι πολλά και άλλα δώρα. Δωράκια εδώ, αν θέλω υπάρχει να το δείξουμε. Σαμπουάν στεγνό. Εδώ για στεγνό το δεξιά. Αυτό. Αυτό είναι στεγνό πλήσιμο. Δηλαδή χωρίς να ξεπλένουμε, ψεκάζουμε, σκουπίζουμε και έχει καθαρίσει. Δωράκι και αυτό για τον κόσμο. Μία κολόνια είναι δίπλα ακριβώς. Κολονίτσα εδώ, δωράκι για τον κόσμο. Mm-hmm. Με τον καλοπισμό, έτσι. Ναι, ναι. Αυτά είναι ρουχαλάκια. Αυτά είναι μπιτζαμάκια. Ρουχαλάκια μπιτζαμάκια. Δωρεάν και αυτά. Δωρεάν και αυτά. Εδώ τώρα έχει φέρει ένα δείγμα. Έχεις ναι, 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 είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και τα σαμαράκια που πάνε πάρα πολλά. Αυτό είναι οδηγό βόλτα. Και τα σαμαράκια τα υπόλοιπα. Τα έχω εγώ εδώ απλά το. Ναι, έχω και εγώ εδώ μερικά δείγματα να δούμε. Δείχτε και από εδώ. Είναι πάρα πάρα πολλά. Πειράζει, χαλάω το πλάνο, δεν πειράζει, παιδί μου. Mm. Μια χαρά είμαι, λοιπόν. Εσύ έτσι και αλλιώς τέλεια μου κάνεις εξαιρετικά πλάνα. Λοιπόν, δώρα κι αυτά, δώρα κι αυτά. Πολλά σχέδια, πολλά χρώματα. Άρης. Λοιπόν, εν ολίγης. Και ο οδηγός κάτω κάτω. Οδηγός εδώ. Αυτό είναι ένα οδηγός βόλτας 3-5 μέτρα, ο οποίος κοστίζει 19 ευρώ, δωρεάν και αυτό. Δωρεάν θα το δώσει και αυτό. Με κάθε καλοπισμό. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε, κλείστε τώρα το ραντεβού σας. Τον καλοπισμό θα τον κάνετε έτσι κι αλλιώς. Ξέρω ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε τα σκυλάκια σας και θέλετε το καλύτερο γι' αυτά. Κλείστε λοιπόν το ραντεβού σας στον Άρη. Dogs Kingdom έτσι κι αλλιώς είναι από τα καλύτερα. Μην πω το καλύτερο επειδή το αγαπώ, θα το πω. Σαλόνι ομορφιάς, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, πολύ κοντά. Στην Κυψέλη, δεν βρίσκεται. Στην Κυψέλη. Πηγαίνετε να κάνετε σε εξαιρετική τιμή τον καλοπισμό έτσι κι αλλιώς και τσιμπήστε και το δωράκι σας. Τώρα τηλεφωνήστε και πείτε από την εκπομπή μας. Επίσης, κάτι τελευταίο να πω πολύ σύντομο. Μπορούν να μπουν στο Google ή στο Facebook και να χτυπήσουν το Dogs Kingdom να δουν τις 200 κριτικές από τους άλλους πελάτες για να καταλάβουν τι λένε. Εσύ έχεις χαμό. Έτσι. Και επίσης, μια τελευταία προσφορά που βάζουμε τώρα είναι τα κρεβάτια και τα μαξιλαράκια των σκύλων σε αστεία τιμή κάτω από το
κάτω από το χρωτό. Ναι, τελείως, τελείως, μαζί με το grooming. Τηλεφωνήστε ό,τι θέλετε και για καλοπισμό και για προϊόντα και για τις τροφές. Dogs Kingdom, Άρης Αλαώρας, νούμερο 1. Να πάρετε τα δώρα σας, δωρεάν το πάρκινγκ σας. Πανεύκολη πρόσβαση, όλοι κοντά στο κέντρο μένουμε θα πάτε. Θα είστε ικανοποιημένοι και το πιο σημαντικό, το σκυλάκι σας θα φύγει πιο ευδιάθετο από ποτέ. Πριν πάμε διακοπές, τώρα πρέπει να γίνει διακοπές. Τώρα. Μην γυρίσουμε με άγανα και χιλιάδες. Έχεις ειδικές τιμές και για τον κόσμο θανατό. Σε ευχαριστώ. Και εγώ, θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή και θα τα πούμε και από κοντά φυσικά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά.